Βγήκε μια επιστολή που σας στείλανε πριν από λίγες μέρες, είπα μακεδονικές ενώσεις, και παρεξηγήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής και είπε ότι αυτά είναι επίτρεπτα, και όχι μόνο ο πρόεδρος της Βουλής, και από τα υπόλοιπα τα κόμματα όλα είχαν βγει και κλαψουριζόντουσαν, γιατί φοβούνται πάρα πολύ. Έλεγε λοιπόν αυτή η επιστολή ότι θα υπάρχουν και ειδικά δικαστήρια και ότι υπάρχει και σχάτη προδοσία, και αν ο Θεός μας αξιώσει, όλους τους Έλληνες πολίτες θα οδηγηθούν στη φυλακή αυτοί που τα έχουν υπογράψει όλα αυτά. Και βγήκε και έκλαιγε ο πρόεδρος της Βουλής και η συναυτό, και λέγανε ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τα λένε αυτά. Μα τι λέτε, έχετε πάρει, σταμάταρε προδότη! Σταμάτα ρε προδότη! Δεν είναι καφενές εδώ! Προδότη! Σταμάτα ρε προδότη! Προδότες! Πουλημένοι! Τα παιδιά! Σταμάτα ρε! Κύριε συνάδελφε! Δεν είναι δικαίωμά σου! Κύριε συνάδελφε! Παρακαλώ, παρακαλώ κύριε συνάδελφε! Κύριε συνάδελφε! Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ! Ειδοποιήστε τη φρουρά παρακαλώ! Ειδοποιήστε τη φρουρά, παρακαλώ. Κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, καθίστε κάτω και ηρεμήστε. Καλύτερη απάντηση από την ηρεμία τη δική σας δεν μπορεί να υπάρχει. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Κύριε συνάδελφε, καλύτερη απάντηση από την ηρεμία. Κύριε συνάδελφοι, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει. Κύριε συνάδελφοι, διακόπτεται η συνεδρίαση. Μετά, κύριε Ξηδάκη, καθίστε κάτω. Κύριε Ξηδάκη, κυρία Βάκη, η συνεδρίαση διακόπτεται, αποκλείεται να συνεχίσει τη διαδικασία του Προεδρείου με τέτοια εξυβριστική συμπεριφορά. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, καθίστε κάτω. Διακόπτουμε τη συνεδρίαση για 5 λεπτά, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε, δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί από την ώρα η συνεδρίαση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί. Εάν συνεχιστεί θα έχουμε χειρότερη εξέλιξη. Παρακαλώ καθίστε. Ηρεμήστε. Καλύτερη απάντηση από τη δική σας ηρεμία δεν μπορεί να υπάρχει. Καθίστε, ηρεμήστε 5 λεπτά και θα δούμε τι θα γίνει.